και πήγαινε μπροστά στον κύριο Μποτρίνη. Ω, Παναγία. Ξεκινάμε με σένα, Στέλιο μου. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Θα λες κουδουνάρεις και θα κλαις. Φαντάζεσαι να ήμουν σαν τον κύριο Μποτρίνη? Παναγία μου. Εντάξει, μια χαρά στα είπε ο άνθρωπος, γιατί φαντάζομαι ότι δεν τρώγονταν αυτό. Μου τα είπε καλά, αλλά ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Έτσι πρέπει να είναι. Τόσο πολύ. Για να μάθουμε και κάτι. Από αλλού το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ωραία. Αυτή η εικόνα μπορεί να σωθεί μόνο επειδή είσαι πίσω από την κουζίνα. Ναι, είναι πίσω από την κουζίνα. Από εδώ και πάνω δηλαδή. Έτσι, ναι. Γιατί δεν έβαλες παντόφλες, να είσαι και άνετη. Μια χαρά. Ξέρεις και στα δελτία ειδήσεων. Γιατί θα μου λέγατε ότι δεν έκανα styling. Όχι, γιατί έκανες με αυτό. Με την παντόφλα θα ήθελα. Με αυτά τα παπούτσια. Θα ήθελα να δω κάτι λίγο πιο θεματικό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εγώ είχα στο μυαλό μου. Σκούφους. Και σκούφος θα μπορούσε να είναι, γιατί όχι. Ή επειδή κάνεις μια ιταλική συνταγή, να σου λίγο με πιο ιταλικό ταμπεραμέντο, ρε παιδί μου. Πιο βαθύ ντεκολτέ, μια ωραία ποδιά, αν όχι ντεκολτέ, μια καροφούστα. Να κάνει λίγο ιταλική εξοχή. Ναι. Σαν διεκπεραίωση το έφερες. Αλλάζω μόνο τα παπούτσια. Εντάξει. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι καλά. Σοφία μου. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είσαι μια κορμάρα γυναίκα και έχασες το τσακ θέμα του σεξι. Μα σεξι στη μαγειρική δεν είναι. Αλλά το πρωί... Εγώ νομίζω να είσαι νοικοκυρά είναι το πιο σεξι. Ναι, αλλά το πρωί είσαι εκπομπή. Να το κάνω σεξι μαγείρισα. Βέβαια. Και εμείς είμαστε. Νομίζω αν ερχόμουν έτσι ότι θα άρεσε η μακαρονάδα μου στον κύριο Μποτρίνη. Αμάν. Έλα, Τένι, που για μένα από τη μέση πάνω είσαι πανέμορφη. Μέση κάτω για μένα είναι λάθος. Σω να σου δώσω αυτό, αλλά είσαι απίστευτη. Στην τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να πάρεις το δικό σου εκπομπή μια ημέρα. Μαγειρική. Ναι. Άλλο ένα διαράκι, Ντένι. Και τώρα... Μαζεύουμε λίγο. Πάμε στον κύριο Έκτορα Μποτρίνη. Λοιπόν, πρέπει να κρίνουμε μόνο τα ρούχα, φαντάζομαι, σωστά, την ενδυμασία. Ναι. Ευτυχώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα περίμενα κάτι. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ αγαπητοί. Έχετε πολλά ταλέντα και σας αγαπάει ο κόσμος. Απλά αυτό που βλέπω δεν με καλύπτει. Θα ήθελα κάτι πιο ανατρεπτικό από εσάς. Πρώτα απ' όλα είναι λάθος. Τα βραχιόλια, τα ρολόγια. Δεν έπρεπε να φοράω καθόλου. Εννοείται, όταν κάποιος μαγειρεύει και είναι σε μια κουζίνα, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αυτά. Δεύτερον, τα τακούνια είναι τελείως άκυρα. Δεν υπάρχει λόγος, δεν τα βλέπουμε, δεν μας αφορούν. Και όλη η ενδυμασία για έναν άνθρωπο που μαγειρεύει δείχνει, θεωρώ, και μια υπεροψία πολλές φορές. Μαγειρεύουμε, κάνουμε κάτι πολύ απλό, έρχομαστε κοντά στον κόσμο, αυτό που μας ενδιαφέρει να δείξουμε το φαΐ μας και όχι τον εαυτό μας. Πάντως, εγώ δεν σας έπαιρνα να κάνετε εκπομπή έτσι. Και ποιος είναι ο βαθμός, Έκτορα? Εγώ είμαι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Α, ορίστε, έβαλε τουλάχιστον 2. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. 6,8 είναι η τελική σου βαθμολογία, μπορείς να καθίσεις.